έχουμε την κατάργησή ουσιαστικά 7 τμήματων από 3 επάλυ της ΧΥΟΥ και αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα όπως καταλαβαίνουμε σε όλο το νησί. 23 οικογένειες ουσιαστικά, τα παιδιά τους θα μείνουν χωρίς εκπαίδευση και τα οποία έχουν δυστυχώς παρακολουθήσει 1 με 2 χρόνια σε κάθε σχολείο και ξαφνικά στον 3ο χρόνο τους λέμε ότι δεν μπορούν να το παρακολουθήσουν, δεν μπορούν να συνεχίσουν δηλαδή την ειδικότητά τους και να πάρουν το φιλίο τους. Αλλά τι λογική έχει αυτό? Ναι, η λογική είναι καθαρά πιθανόν οικονομική. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή τμήματων που διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα που εγκρίνονται με τον ίδιο αριθμό μαθητών και τμήματα τα οποία δεν εγκρίνονται. Αν υποθέσουμε ότι θέλει να κάνει οικονομία σε καθηγητές, μπορεί να μην ξεκινήσει την πρώτη τάξη. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Όχι να κόψει την τρίτη. Ναι. Διότι αυτή τη στιγμή θα πρέπει το παιδί αυτό να πάει σε άλλο μισή. Ξέρω εγώ που πρέπει να πάει. Κανένας δεν ξέρει. Έχουμε δηλαδή περίπτωση παράδειγμα τώρα με 5 παιδιά, για ποια 4 παιδιά στην ειδικότητα των πλοιάρχων και για ένα παιδί που μας λείπει δεν εγκρίνεται το τμήμα των πλοιάρχων στο σημερινό υπάρχει. Και είναι οι μαθητές αυτοί εργαζόμενοι. Πείτε μου τώρα, παρατήσουν τη δουλειά του να πάνε σε πρωινό σχολείο. Είναι δυνατόν? Ποια ΕΠΑΛ αφορά αυτό? Αυτό αφορά το πρώτο ΕΠΑΛ, αφορά το Εσπερινό ΕΠΑΛ και το ΕΠΑΛ Καρδαμίλιο. Το οποίο ξεσηκώθηκε. Στο... Βέβαια. Και το Εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ξεσηκωθεί. Ήδη έχουν στείλει χαρτιά που έχουν πάει σε όλους τους φορείς. Σήμερα είδαμε την Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας, η οποία έστειλε σχετική εισήγηση για αλλαγή απόφασης από τον Περιφερειακό Διευθυντή. Είδαμε τον κύριο Κάρματζη, είδαν τους δύο βουλευτές και τον Δήμαρχο. Και περιμένουμε να δούμε τι ενέργεια θα γίνει. Αλλάζει αυτή η απόφαση? Κοιτάξτε να δείτε. Η απόφαση μπορεί, βέβαια, μπορεί να αλλάξει. Είναι στο χέρι του Υπουργείου Παιδείας. Αλλά να σας πω ότι εμείς αυτό το εντοπίσαμε και το είχαμε επισημάνει και πρέπει να το θυμάστε κι εσείς σαν μέσο μαζικής επικοινωνίας από πέρσι το Φεβρουάριο. Και ζητήσαμε την αλλαγή του νόμου και την ουσιαστικά όχι να αλλάξει και ο ίδιος ο νόμος, αλλά να υπάρχει μια ειδική μεταχείριση για τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Και η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας επίσημα ήταν ότι αν αλλάξει το Βόρειο Αιγαίο θα πρέπει να αλλάξει και σε άλλες περιοχές πιθανώς σε όλη την Ελλάδα και έτσι θα καταργηθεί ο νόμος. Λοιπόν, εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς για την περίοδο αυτή τη χρονική τουλάχιστον που περνάμε στον τόπο μας και σε αυτό πρέπει να πιέσουν όλοι οι πολιτικοί φορείς προκειμένου να αλλάξει.